δάνεια ήταν ότι είχαν φτάσει στο σημείο να παίρνουν μελλοντικές εχωρήσεις μέχρι το 2020 και να προεξοφλούν ότι ό,τι έγινε στο παρελθόν θα γίνεται και στο μέλλον. Και μάλιστα σε μια εποχή που η χώρα είχε καταρρεύσει και ο προϋπολογισμός λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων δεν ήταν σε θέση να βάζει στον προϋπολογισμό κάθε χρονιά μεγάλα ποσά. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Λοιπόν, πώς έρχεσαι και δίνεις με μελλοντικές. Με συγχωρείτε, λέω την άποψή μου. Δεν ξέρω πώς είναι. Όχι, κύριε Σταμάτη. Συγγνώμη, αλλά γιατί πρέπει να. Όλοι ενημερωνόμαστε, ενημερωθείτε. Μπορείτε να κάνετε δήλωση όπως θέλετε. Ενώ δεν υπάρχει νόμος, ο προϋπολογισμός πληρώνει τις υποχρεώσεις. Η αδυναμία των κομμάτων προήλθε από την απόφαση της ίδιας της κυβέρνησης στη Βουλή να τα μειώσει. Δεν ήταν η αδυναμία του προϋπολογισμού. Ήταν η εθνική ανάγκη που επέβαλε στην κυβέρνηση να τα μειώσει. Θα διαφωνήσω. Εάν υπήρχε ο νόμος, ο προηγούμενος νόμος, τα κόμματα θα εξακολουθούσαν να είναι ενήμερα, κύριε Προβόπουλε. Ευχαριστώ, κύριε Σταμάτη. Κύριε Προβόπουλε, μπορείτε να διαφωνήσω. Θα διαφωνήσω ελαφρώς μαζί σας. Οι πραγματικές συνθήκες είναι που κάνουν τις κυβερνήσεις να αλλάζουν αποφάσεις σε σχέση με δημοσιονομικού χαρακτήρα. Δεν ξέρω σήμερα, κύριε Προβόπουλε, μπορείτε να διαφωνούμε. Κύριε Σταμάτη. Σας λέω ότι δεν αλλάξει νόμος, κύριε Σταμάτη, έχει ολοκληρωθεί ο προϋπολογισμός, χρηματοδοτεί τα κόμματα και επιδοτεί τα κόμματα, κύριε Σταμάτη, με ένα ποσό. Θα σας δώσω το λόγο να κάνετε δήλωση, αλλά να ολοκληρώσει ο κύριος Προβόπουλος την απάντησή του. Δεν τον επιτρέπετε. Να ολοκληρώσει. Συγγνώμη. Μα τον διακόπτεται να ολοκληρώσει. Φανερό ότι είναι φανερό ότι διαφωνείτε, το είπε ο κύριος Προβόπουλος, αλλά αφήστε τον ολοκληρώσει. Που τον άφησα, ολοκλήρωσε. Το άφησα το 203 φορές. Θα σου δώσω το χρόνο για δήλωση, είπα. Θέλετε να πείτε κάτι, αν δεν με διακόπτατε, ήδη αναγκάζομαι και λέω τα ίδια πράγματα κάθε φορά κατά κάποιο τρόπο. Είπα το εξής. Η χώρα αντιμετώπισε τεράστιες δημοσιονομικές δυσκολίες. Αυτό δημιουργεί μια δημοσιονομική αβεβαιότητα για το τι θα γίνει του χρόνου και του παραχρόνου. Και αν τα ποσά που δόθηκαν στο παρελθόν θα μπορούσαν να συνεχίζονται και τις επόμενες χρονιές. Αυτή είναι μια αντικειμενική δυσχέρεια που υπάρχει και κάνει τις κυβερνήσεις να μαζεύονται και τα νούμερα. Πότε είναι αυτό, είναι το θέμα. Μιλάω για τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας που είναι από το 9 και μετά. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, λέω εγώ που είμαι ο άνθρωπος της τράπεζας και έρχομαι να εγκρίνω, πώς προεξοφλώ ότι ο προϋπολογισμός θα τρέχει μια χαρά και θα δίνει τα μεγάλα ποσά και επίσης τα κόμματα τα μεγάλα θα παίρνουν τα ποσοστά που παίρνουν στο παρελθόν.